Now, how our fans engage in the future of gaming continues to astound us. Devoted fans have funded some amazing games for PS4 via Kickstarter. Octodad, Broken Age, Amplitude, and Sports Friends, to name a few. Now, recently, a developer told us that they were bringing back a fan favorite to Kickstarter for PC and PS4. Now, this is very much their project, but we wanted to celebrate their announcement on our stage, since this is a game that PlayStation fans have been very, very, very vocal about. どこ行っても、3はどうなった？3はどうなった？いつ3出るんだ？とか可能性を、探ってきた結果、キックスターターでシェンムー3を作ることに決めました。やっとあのシェンムー2の、 あの続き、外伝ではなくちゃんとしたシェンムー1、2の3っていうストーリーを展開できることになります。Shenmue 3 will be the story you have waited for, but this Kickstarter will be real success when you choose to make it the full-on Shenmue experience you have dreams of. The fate of Shenmue is in your hands now.Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Yu Suzuki. How are you doing? Thank you, Anna. Thank you. Hello, everyone. All right, are we ready to get started? Okay. Let's count down. Let's count it down, guys. Five, four, three, two, one.Today is very exciting. I hope we can make Shenmue 3 for all the fans. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right, everyone. Let's help Yu Suzuki get Shenmue 3 funded.Και αφού λοιπόν τώρα μόλις είδαμε την ανακοίνωση του Yu Suzuki στην E3 του 2015, μετά από 4 χρόνια όλη αυτή η προσπάθεια η όμορφη έλαβε ένα τέλος, οι καρποί απέδωσαν και σήμερα έχω στα χέρια μου την συλλεκτική που περιμέναμε, την PS4 Collector's Edition του Shenmue 3.Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για όσους δεν γνωρίζουν μόνο σε PS4 και σε PC, κάτι που είναι προς μεγάλη στεναχώρια για Xbox fans, καθώς το remaster το περσινό, το 1 και το 2, υπήρχε και στο Xbox, όπως και φυσικά όσοι θυμάστε το Shenmue 2 είχε βγει και για το Xbox το πρώτο, σαν συνέχεια δηλαδή ένα πορτάκι του Dreamcast. Και εδώ συγκεκριμένα...είναι και αυτή η έκδοση. Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο walk around έτσι στο κουτί. Το δούμε λίγο πιο κοντά. Collector's Edition, Shenmue 3. Ο χαρακτήρας μας, με πιο ωραίες υφές από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει από τα παλιά παιχνίδια του Dreamcast. Οι φίλοι του. Γύρω το κουτάκι μας. Πίσω...μας δείχνει τι υπάρχει μέσα, που θα τα δούμε όλα μόλις το ανοίξουμε το κουτί. Εδώ πάλι έτσι. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει άλλο layout στο κουτί, είναι τελείως διαφορετικό. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τη ζελατίνα μας. Και αφού έβγαλα τη ζελατίνα, προσεκτικά δεν μπορώ να πω, γιατί είναι τσαλακωμένη. Ώρα να δούμε τι κρύβεται εδώ μέσα. Στα μαλακά εκεί εσύ.
Λοιπόν, το κουτάκι με τα mirrors του Φίνικα και του Δράκου. Σαν folded εδώ, το ίδιο logo, από κάτω δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν εδώ μέσα, παιδιά. Πάντα όταν ανοίγω συλλεκτικές, νομίζω λες και ανοίγω δώρο τα Χριστούγεννα. Τι θα δω μέσα, ενώ ξέρω τι θα δω μέσα, κάνω σαν να μην ξέρω. Λοιπόν, το παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Πολύ σφινωμένο, γιατί. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, Day One Edition, το οποίο περιλαμβάνει μέσα, τα γράφει και εδώ πίσω, τριπλό Snake Power, 25 κάψουλες για το, από το μηχάνημα που βγάζει τα παιχνίδια, 5.000 Playing Tokens για να ρίξετε στα μηχανήματα αυτά, είτε σε arcade τη Sega αν θυμάστε, ή στα παιχνιδάκια αυτά που βγάζει, και μια κίνηση, το Blazing Kick, το οποίο είναι ξεκλείδωτο και είναι Advanced Technique. Αυτά είναι ουσιαστικά σε digital μορφή για εξαργύρωση, και επίσης υπάρχουν αρκετά, είδα ότι υπάρχουν και προσπόληση και σκέτο το Day One Edition στα μαγαζιά τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας. Οπότε όσοι προλάβετε, επειδή είναι και νωρίς σχετικά την κυκλοφορία του παιχνιδιού αυτού, τσιμπήστε την Day One, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Αφήνουμε το παιχνιδάκι στην άκρη και πάμε να δούμε εδώ. Βγάζουμε το Game Holder, το βάλουμε εδώ στην άκρη. Λοιπόν, αυτοκολλητάκια, όπως βλέπετε εδώ, ωραία αυτοκόλλητα, εντάξει, μέχρι εκεί, αυτοκόλλητα, okay. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Το mirror, απλά στην αρχή είχαν πει ότι θα ήταν δύο ξεχωριστά και τώρα εδώ βλέπω ότι τα έχουν κάνει double fuzz, οπότε είναι ο Δράκος και ο Φίνικας σε ένα ουσιαστικά token, ενώ έπρεπε να ήταν δύο. Εκτός αν το κάνανε για θέμα κόστους μετά, βάλανε μόνο ένα. Εντάξει, ανάγλυφο, δεν είναι βαρύ, πλαστικό είναι. Μην περιμένετε δηλαδή ότι είναι από κάποιο εξώτικο υλικό, ξέρω εγώ, από τα βάθη της Ανατολής. Ένα απλό τοκενάκι είναι, με τα mirrors του παιχνιδιού. Τα δύο κλειδιά, που όσοι έχετε καταλάβει, αυτά θα ξεκλειδώσουν έναν ναό στο τέλος του παιχνιδιού, όπου εκεί κάτι θα γίνει. Πολύ σημαντικό για την ιστορία του παιχνιδιού, αλλά δεν σποιλάρουμε άλλο, γιατί πρέπει και να το παίξουμε κιόλας. Εδώ, πατσάκια για να τα βάλετε στα μπουφανάκια σας. Ας τα ανοίξουμε κιόλας. Ο τίγρης, κλασικά το logo, άλλο ένα logo, stripes, red stripes. Πάλι εδώ τα mirrors, όπα μία μεριά και συγκεκριμένα ο Δράκος, τι είναι αυτό, ναι, ο Δράκος. Το logo του παιχνιδιού και άλλο ένα έτσι γιαπωνέζικο styled patch. Και τέλος και το καλύτερο της συλλεκτικής είναι αυτό εδώ, παιδιά, που δείχνει το πρωταγωνιστή μας να ρίχνει κλωτσιά, μου θυμίζει λίγο Karate Kid, ας πούμε, η φάση, τη δεύτερη ταινία στην Ανατολή, αγωνιά και μετά μπορεί να έρθει καμιά κλωτσιά. Ωραίο layout, μου αρέσει, και τι είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης, ότι βάζοντας μέσα τρεις μπαταρίες με διακόπτη ανάβει και έχουμε ένα πολύ όμορφο display στο game room μας, στο γραφείο μας, να μας θυμίζει μια παιχνιδάρα η οποία βγήκε μετά από 20 χρόνια από τον πρώτο τίτλο, βέβαια, όχι από το 2. Αυτή ήταν η συλλεκτική, όμορφη συλλεκτική, την οποία την είχα κάνει pre-order. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Και τώρα συνεχίζουμε το επεισόδιο με μια έκπληξη, δύο guests που εμφανίζονται συχνά στο κανάλι, να μιλήσουμε για το Shenmue 3 αλλά και για τα περασμένα παιχνίδια του φοβερού δημιουργού Yu Suzuki. Φύγαμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ οι δύο guests που σας υποσχέθηκα στο unboxing.
Παναγιώτης, τον έχετε γνωρίσει από δύο επεισόδια, από το Console Hunting Room του Urbana Speed και την συλλεκτική του Zelda. Και σιγά σιγά για σε περισσότερα. Και τρίτο σήμερα. Και από εδώ ο γνωστός και μη εξαιρετικός Toy Hunter. Αυτός ο αλήτης. Ο αλήτης, ο Γιάννης, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είμαστε μαζεμένοι εδώ για ένα ωραίο παιχνιδάκι που έχει αφήσει την ιστορία του γενικά στον χώρο του video games. Έφτασε ο καιρός μετά από πόσα χρόνια. 18 χρόνια. Πιθανό. Ναι, 20 χρόνια από το πρώτο παιχνίδι και 18 από το τελευταίο. Τι θα πούμε τώρα εδώ στους φίλους, έτσι, να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς από τι χάμος έχει γίνει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τελευταία βγαίνουν παιχνιδάρες οι οποίες βασίζονται στα γραφικά, θα δεις στα και super test standing, εντάξει, και όλοι μπορεί να αφοσιωθούν εκεί πέρα και να το προσπεράσουν, όμως δεν πρέπει. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι δεν απευθύνεται σε όλους, έτσι, δηλαδή είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Αλλά θα πρέπει να το δοκιμάσουν όλοι, δηλαδή να δοκιμάσουν αυτό και ας μην το ξέρανε, για να δουν την εμπειρία, γιατί είναι μια εμπειρία το σημείο. Είναι και το story, είναι κιόλας, είναι Ιαπωνεζίλα, είναι κανονική Ιαπωνεζίλα. Ακριβώς. Είναι πριν βγουν τα open world, βγήκε το SMU, έτσι, και έλεγε, πώς το έλεγε, real life simulator, το είχατε ονομάσει τότε. Έτσι, και είναι αυτό ακριβώς, real life, δηλαδή κάνεις καθημερινότητα. Που αυτό κάποιος μπορεί να τους ξενήσει. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω. Μα τώρα γίνεται στα περισσότερα open world games, υπάρχει αυτό. Τρως, κάνεις, κοιμάσαι, ξαναγράφει. Αυτό, ναι. Εντάξει, τώρα μου έδειξε το Red Dead που δεν είχα πάρει χαμπάρι. Έτσι, είχα δει. Που κάνεις πολλά πράγματα τέτοια. Και με ενθουσίασε λιγάκι, έτσι. Το ότι τα κάνεις. Ναι, χρόνο, αλλά τα παιχνίδια δεν ασχολούνται καθόλου. Ασχολούνται σε συγκεκριμένα. Είναι ξυλίκι, θα πάει στο ξύλο, θα ρίξει εκεί πέρα στοχευμένα. Ενώ αυτό είναι πολύπλοκο, λίγο απ' όλα. Εντάξει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Απλά πιο πολύ το λέμε τώρα γιατί πιστεύω εγώ προσωπικά ότι υποσκιάστηκε πάρα πολύ από την κυκλοφορία του Death Stranding. Που είναι πολύ κοντινές κυκλοφορίες. Πολύ κοντινές και από δύο μεγάλα βαριά ονόματα παραγωγούς. Του Kojima, τον κύριο Kojima που λέμε. Αλλά εντάξει, εμείς τι κάναμε. Και το Yu Suzuki να πούμε λοιπόν. Εμείς δεν θα σας δείξουμε Death Stranding και τουλάχιστον εγώ είπα ότι δεν θα το πάρω τώρα στο release. Όταν μπορούσαμε να πάρουμε ένα, διαλέξαμε SMU, έτσι, γιατί... Κοίταξε, ξέρεις τι, πέρα του χρόνου που θέλει κάθε παιχνίδι να εξοδέψει και μπορεί να έχεις και πίσω πόσα παιχνίδια. Καλά, χανόμαστε, έτσι. Είπα τουλάχιστον, ότι ξέρεις κάτι, αν διαλέξω αυτά τα δύο, από να κάνω delivery κάτι πακέτα της ACS στο Death Stranding, ξέρω εγώ, αποφάσισα να τσιμπήσουμε έτσι μια συλλεκτική ένα παιχνίδι, παιδιά, το οποίο έχει γράψει ιστορία. Μίλησε και η Ρετρίλα σε αυτό το κομμάτι. Ναι, παίζει πολύ ρόλο. Ότι αυτό το έχω ξαναπαίξει, το story συνεχίζεται κιόλας. Αυτό είναι το, αυτό που περιμένουμε. Η συνέχεια, ας πούμε, του όλου story. Επομένως είναι. Και έχει σταματήσει απότομα, έτσι, σαν τον Άρχοντα Κλειδιών. Δηλαδή, κόβει και λες, ρε φίλε, σε ένα χρόνο τώρα. Και εδώ περιμέναμε όχι ένα χρόνο. Ναι, ισχύει. Τώρα πώς θέλετε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Εδώ έχουμε και το πετσίνο, παιδιά, τη χελώνα μου που είναι λίγο ανήσυχη σήμερα. Οπότε ήθελε λίγα φώτα δημοσιότητα. Είναι και αυτή η πρωταγωνιστή στο SMU. Ναι, είναι το χρώμα μπλε. Ναι. Να ξέρετε το μπλε. Και είναι πιο... σε γκαφά, ναι. Πιο ύπουλο. Το μπλε. Ξέρω εγώ, γκαμιτσέτα. Ναι. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε, αναμνήσεις ή να πούμε τι γίνεται με το παιχνίδι, να πούμε ο καθένας πώς το ζήσε το σενάριο. Εγώ λέω να πάμε λίγο αναμνήσεις και να φτάσουμε στο τέλος το τι είναι τώρα το... Ωραία, σαν guest θα ξεκινήσετε εσείς, θα ξεκινήσω τον Παναγιώτη. Για πες μας λοιπόν τις εμπειρίες σου με το σενάριο, τι θυμάσαι από τότε. Η αλήθεια είναι πως έχω παίξει το σενάριο το 1 στο Dreamcast. Θυμάμαι κιόλας τότε ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή του. Ισχύει. Όλο αυτό τον τρόπο, αυτό που είπες, το ότι σηκώνεσαι, έχεις μισθό που έμπαινε κάθε μέρα και το να πάρεις να φας, να κάνεις, να δείξεις και τέτοια, παίρνεις τηλέφωνα, ιστορίες, τα που ήταν πολύ... κάτι τελείως διαφορετικό, ήταν πρωτοποριακό. Ήταν και παιχνίδι κουνφού κιόλας, έτσι. Ναι, είχε και το ξυλίκι του μέσα σαν υπέρα προφανώς, δηλαδή έκανε το συνδυασμό, έχεις μια κανονική ζωή και δέρνεις. Χωρίς να πούμε το πρώτο. Τι? Ναι, ήταν πολύ. Και αυτά, παιδιά, να πω ότι επειδή εγώ μικρός τα είχα σε γνήσιες κόπιες το παιχνίδι, μας τα έφερε ο Παναγιώτης που είναι από την δική του συλλογή. Τον ευχαριστώ πολύ που τα έφερε, έτσι, για να... Εντάξει, θα μας τα δείξεις κιόλας πώς είναι, να μας τα ανοίξεις έτσι, να δουν ο κόσμος ότι δεν ένα, είναι... Ένα mini unboxing. Βασικά, αυτά εδώ
είναι αυτό που κατέστρεψε το SEMU, έτσι. Δυστυχώς. Δηλαδή όταν τους κόστησε τόσα πολλά εκατομμύρια έτσι για να το φτιάξουν, δηλαδή θυμάμαι συγκεκριμένα, μπορεί να το έχω πει και σε άλλο επεισόδιο. Το είχαμε πει στο Dreamcast. Ναι, ότι είχαν πει ότι για να καλύψουν τα έξοδα έπρεπε κάθε κάτοχος κονσόλας Dreamcast να το πάρει από δύο φορές. Δηλαδή είναι τραγικό, έτσι, και ναι. Ήταν εποχή που βγήκαν οι κόπιες και χωρίς τσιπάκι και να πήρανε 2-3 άτομα. Ναι, ναι. Και εγώ ας πούμε στον Dreamcast στα περισσότερα παιχνίδια κόπιες ήταν. Ναι, εγώ, πίσω, ναι, ναι, ναι. Λες τώρα, και τότε, ξέρεις, τότε και πιτσιρικάς και όλες δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, γιατί και να σου χάλαγε. Το σημαντικό του πράγματος, δεν είχε και λεφτά. Είχαμε λεφτά, ρε φίλε. Και είχατε φίλε, και το έβρισες και τόσο εύκολα, το έπαιρνε ένας, το έγραφες, το έπαιρνες από κανένα. Και τότε ήταν και εποχές που δεν υπήρχαν τα Platinum, τα φθηνά να το παίζει. Α, το Platinum πήγε μετά. Πιο μετά, από πλαίσεις. Όχι, είχε βγει πιο πριν. Πλαίσεις ο ένας, σωστός, ναι, ναι. Η Sony, το Dreamcast όμως δεν είχε. Το Dreamcast δεν είχε. Ναι, ναι, ήταν πάντα η τιμή εκεί κοπάνημα. Δεν έβγαζε φθηνότερες εκδόσεις. Ναι, και το φάγανε οι κόπιες και δυστυχώς. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον το έχουμε τον Παναγιώτη. Για συνέχισε μας τώρα να μιλήσεις λίγο, γιατί σε διακόψαμε. Λοιπόν, τότε κιόλας θυμάμαι που έπαιζα το παιχνίδι, ήταν αυτό που σου λέω, το πρωτοποριακό. Mm-hmm. Αντίστοιχο κάτι άλλο δεν είχα παίξει, άντε να πεις λίγο ότι κολούσε και το Ocarina of Time κοντά που ήταν, ναι, ήταν open εκεί, world, εκεί ναι, ναι, λίγο open world και ναι, τέτοια. Αλλά πραγματικά σου εσύστηνε σε ένα είδος παιχνιδιού το οποίο εν τέλει αυτή τη στιγμή είναι must, έτσι. Δηλαδή, άμα κοιτάξεις ποια είναι τα καλύτερα παιχνίδια αυτή τη στιγμή αναχρονιά, συνήθως τα open world χτυπάνε, ας πούμε, κατευθείαν. Ισχύει. Βάθος παιχνίδιου, μεγάλο παιχνίδι. Και να παίξει εκεί πέρα και είχε και πάρα πολλές ώρες, δηλαδή και εγώ δεν θυμάμαι, επειδή δεν το είχα τερματίσει από την αλήθεια. Α, δεν το έχεις τερματίσει το ένα. Όχι, δεν το είχα. Είχε κουράσει φάση ή βρέθηκε κάποιο άλλο. Ξέρεις, τότε ήταν, σου λέω, επειδή ήμουν και σαν πιτσιρικάς και όλες αυτά, δηλαδή κάποια στιγμή είχα δυσκολευτεί, μετά βγαίνανε και άλλα, τα παίρνεις και κόπια και όλες. Ένα παιχνίδι όταν παίρνεις κόπια, δεν σε απασχολεί και τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι. Πας να παίξεις το επόμενο. Και το επόμενο είχα, ας πούμε, μία ντάνα, έβαζε. Και το Σάντομαν κάποια περίοδο, ας πούμε, που ήταν και αυτό δύσκολο. Επομένως ήταν διάφορα. Παρόλο που είχαμε χρόνο περισσότερο από ό,τι χρόνο έχουμε τώρα που δεν έχουμε καθόλου. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και θυμάμαι κάποια στιγμή πρέπει να έφτασε και στα χέρια μου και το SEMU ή το 2 και αυτό εννοείται σε κόπια. Αλλά αυτό δεν είναι σε φάση, ξέρεις, ίσα που το άγγιξε. Δεν είχα τερματίσει το 1, δεν μπήκα ακόμη στο 2, αλλά ήθελα να το τερματίσω. Ήθελα να τερματίσω το 1 κάποια στιγμή. Αλλά ξέρεις, με πρόλαβε ο χρόνος. Μετά ξέρεις, βγαίνουν. Και σαν πιο πολύ Nintendo, σαν και αυτό το ταιριάζει τώρα το βίντεο. Λοιπόν, πνίγηκε. Αλλά εντάξει, όσο το είχα παίξει, το είχα φτάσει ψυχτικά μακριά, ήταν καταπληκτικό. Ναι. Αλλά ήθελε χρόνο, ήθελε πολύ χρόνο. Ναι. Και μετά τουλάχιστον το τίμησες, μετά του άρχισε φυσικά, το εντάξει, το δηλαδή από θέμα collecting δεν συζητάμε τώρα. Dreamcast είναι από τους τίτλους τους must. Ναι, εννοείται. Και σαν τίτλος και σαν, ξέρεις, και το πακέτο που είναι τα διπλά CD με το χάρτινο. Ναι, αλλά θες δείξω έτσι λίγο, βγάλω να δουν τα παιδιά στο περίπου πώς είναι, το μακρινά καταλάβουν. Το μεταξύ, exclusive παιδιά, τίτλος για όσοι δεν γνωρίζετε, δεν είχε βγει σε άλλα format, ήταν μόνο Dreamcast, έτσι. Δύο συντάκια, δύο θήκες μάλλον, γιατί από CD μέσα έχει. Δύο CD, κάθε θήκη νομίζω, είναι το δύο. Ναι. Και τα μανιουαλάκια του μέσα κανονικά είναι πλήρες. Πρέπει να έχει δύο μανιουαλ, ή ένα. Δύο. Ναι. Και το 2 βέβαια, και νομίζω τώρα έχουν λίγο ανέβει και τιμή. Καλά, ειδικά τώρα πιστεύω ότι η κυκλοφορία. Καλά, τώρα λέω. Στο eBay, παιδιά, σίγουρα τιμή στο SEMU. Βέβαια, μπορεί να παίξει και αλλιώς έτσι. Δηλαδή, μπορεί να πούνε που βγήκε το remaster, ας πούμε, ας ξεφορτωθούμε το παλιό, ας πούμε. Να... Οπότε δεν ξέρει. Την άνοδο στο retro collecting, καλά, δεν νομίζω ότι αυτό θα ισχύσει. Ναι. Οπότε μετά πήρες και το 2, απλά το 2 δεν το έπαιξες και έμεινε η φάση σου εκεί. Mm-hmm. Στο Xbox, ας πούμε, δεν είχες ασχοληθεί το Xbox, δεν έχω και Xbox, που μένω δεν έτυχε να τα ακουμπήσω. Οκ. Και δεν είχες ασχοληθεί και με το περσινό, το remaster, ας πούμε, του 1 και του 2. Όχι, γιατί σου λέω, Xbox, PlayStation, παίζω, ας πούμε, φαντάζομαι παίζω 4, τώρα ξεκινάω να χτίζω πιο πολύ αυτά, γιατί δίνω βάση αλλού. Αλλά είναι τίτλος που θέλω να χτυπήσω. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, ας πούμε, καθαρά από collecting
ναι. Σκοπιά, λες, σε λίγο τα βάζεις. Πρέπει, ναι, 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 ναι. Ωραίος. Και εσύ Γιάννης. Εσύ το κάψεις. Φορωμένος, ναι. Ήρθες το άλλο, μας είπατε εδώ, ξέρεις μία άκρη εδώ, το ξέρεις καλό, ναι, το παίξα να το χωλιώσω. Τώρα όχι, και από πίσω φας το. Ναι, ναι. Εγώ το είχα λιώσει, άγρια δηλαδή. Θυμάμαι ότι ήταν τίτλος που διαφημίστηκε από την κυκλοφορία του Dreamcast. Περίμενε. Και σε γνήσια κόπια. Εννοείται. Ναι, 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 ναι. Γιατί στην αρχή έπαιρνα αγνήσια, αλλά μετά με το που βγήκαν οι κόπια σταματήσαν τα πάντα. Και έκανα την κλασική βλακεία, έδινα τα γνήσια και έπαιρνα κόπιες. Έτσι, αυτές τις καταστροφές που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ωραίος. Εν τω μεταξύ ήταν ο ίδιος τύπος που του είχα δώσει το ίδιο μαγαζί, που του είχα δώσει και τα Saturn. Για PlayStation 1, φαντάζεσαι. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, έχουμε κάνει όλοι τα λάθη μας. Τα έκανα και συνέχιζε εκεί, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Όπως ξέρω εγώ. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι όταν κυκλοφορούσε, δηλαδή θυμάσαι την κασέτα του Game Pro. Ναι. Που διαφήμιζε ότι στην κυκλοφορία το τέτοιο είχε σκηνές από το Shenmue το 2. Ναι. Να φανταστείτε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ξεκινήσαν να φτιάξουν το 2 και μετά επειδή ο Suzuki νομίζω σε μια φάση είπε ότι ήθελε να κάνει 12 συνέχειες. 12 παιχνίδια. 12 παιχνίδια. Ναι, η ιστορία να ολοκληρωθεί στο 10ο, ξέρω εγώ. Και μετά το πήγε ότι ξέρεις κάτι, άντε να πάμε στα 7 και τα λοιπά, επειδή είδε ότι άρχισε και κόστιζε υπερβολικά. Και έμεινε με το ρόλο. Ναι. Ναι. Και πάντα ήθελα που το είχα δει ότι ξέρεις κάτι, η εξέλιξη και τα περιοδικά του δίνανε πόνο ότι έρχεται και όντως παθαπόρωσε όταν βγήκε έτσι, δηλαδή ήταν το διαφορετικό, το χαλαρό και το γρήγορο ταυτόχρονα, δηλαδή είχε πολλά καινούργια στοιχεία και αυτά. Ναι. Και για μένα π.χ. ήταν πρώτη φορά που είδα ότι ξημερώνει, νυχτώνει μέσα στο παιχνίδι και να ζει γύρω ρολόι. Νομίζω ότι και πριν στο Ocarina of Time πάλι γινόταν. Αυτό, ναι, 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 δεν ξέρω ποιο το κάνει. Πρώτο μπορεί να ήταν πρώτο. Ουσιαστικά το Ocarina of Time ήταν για μένα το πρώτο καλό open world που είχε τέτοια στοιχεία που βλέπουμε και τώρα. Που περνούσε ο χρόνο, πήγε μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έκλεψε λιγάκι το σενάριο. Αλλά όπω και να έχει για μένα ήταν φοβερό. Και μετά βγαίνει και το 2 γιατί στο κόβει λίγο απότομα είναι ότι πρέπει να πάει να βρει το δολοφόνο του πατέρα του και φεύγει και λες τι γίνεται τώρα και βγαίνει το 2. Το μεταξύ το 2 Αμερική δεν κυκλοφόρησε γιατί ήταν στο τελείωμα του Dreamcast που είπαν ότι ναι, αμερικάνικο δεν υπάρχει σε Mew 2 και γι' αυτό βγήκε η έκδοση Xbox. Βγήκε μόνο Ιαπωνία και Ευρώπη και Ευρώπη ενώ το πρώτο... Είναι και δικιά σου αυτή. Ναι. Το έβλεπε ο Γιάννης ο Γιάννης. Θα σου πω και γι' αυτό. Το πρώτο είχε αγγλική μεταγλώτηση. Μίλαγε ο πρωταγωνιστής στα αγγλικά. Το δεύτερο, επειδή ήταν αφού είπαμε ότι σταματάμε τον Dreamcast και τα λοιπά και άντε αφού έχουμε κάνει την παραγωγή ας το κυκλοφορήσουμε, ναι. Είναι με ιαπωνικούς διαλόγους και με αγγλικούς υπότιτλους. Okay. Έτσι, οπότε στο ένα παίζει με αγγλικά, στο δύο παίζει με ιαπωνικά. Αλλάξανε γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και πώς το λένε, και βγαίνει η Xbox έκδοση που εκεί πέρα το μεταγλωτήσανε στα αγγλικά και βάλανε και έξτρα περιεχόμενο. Δηλαδή, σαν γραφικά δεν είχε όμως διαφορά. Είχε κάποιες μικροδιαφορές, δηλαδή φαινότανε το φως του ήλιου που πέφτε που ξέρεις κάνει στο φακό το περίεργο τη διάφλαση. Ναι, κάτι τέτοια λίγο στη θάλασσα ή κάτι τέτοια, αλλά το ίδιο παιχνίδι ήταν. Σαν λέμε HD έκδοση, ας πούμε, στο Xbox δεν είχε. Αν ήταν η ίδια γενιά. Ίδιο και σου είχε και φωτογραφική μηχανή που μπορούσε οπουδήποτε να τραβήξει φωτογραφία και να το σώσεις. Okay. Ενώ στο Dreamcast έκδοση δεν υπήρχε. Μάλιστα. Και προσωπικά εγώ να σου πω την αλήθεια, άμα είναι να προτείνω σε κάποιον να ξεκινήσει στο σήμερα, ναι. Δεν θα του προτείνω το ένα. Γιατί το ένα το πάει λίγο πιο... Πρέπει να το παίξει και το ένα, πρέπει, έτσι. Εντάξει, πρέπει. Πρέπει. Το αλλά μην το ξεκινήσει από το ένα, ξεκίνα το από το δύο. Και να παίξει μετά. Να παίξεις το Origins. Ναι, ναι. Δηλαδή, κατάλαβες, η όλη φάση είναι ότι στο ένα ξεκινάς για ένα τέτοιο της εκδίκησης. Έτσι, αυτό είναι το όλο story του 1. Ναι. Στο 2 είναι που πηγαίνει στην Κίνα, από Ιαπωνία, πας στην Κίνα για να γίνει η συνέχεια. Οπότε άμα το ξεκινήσεις ξέροντας ότι έφυγες από την πατρίδα σου να πας εκεί, στην ουσία σε ψιλοκαλύπτει. Ναι. Βέβαια η έκδοση του Xbox σου είχε μαζί και ένα DVD, εδώ πέρα στο είχε σαν να είναι ξεχωριστό, έξτρα τέτοιο, αλλά είναι CD μέσα στο πακέτο. Δηλαδή εδώ πέρα, υπήρχε και σε δείχνει τα FMV τι έγινε στο 1. Αυτό, ναι. Για να το προλάβεις. Α, σου είχε και story πίσω δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή παίρνοντας το Xbox, βέβαια είναι λίγο ξενέρα να λες εντάξει το δα σε βίντεο γιατί ενώ που θα μπορούσα να το παίξω. Εντάξει, μπορεί αλλά... να δείχνει και καθόλου. Ναι, ναι, ναι αυτό. Το κάλυπτε κάπως έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, σε έκανε, σε καλύπτει, σε κάνει τέτοια σημεία. Το ίδιο κάνει και το 3. Είναι προσεγμένη αληθιά. Ναι, ναι, ναι. Έχει τέτοιο που έχει όλες τις σκηνές. Το flashback, ας πούμε. Flashback από τα προηγούμενα για να ξέρεις τι σου γίνεται. Ωραία, ωραία. Και όταν είχε τελειώσει, ας πούμε, το Dreamcast και ξεκίνησε στο Xbox. Εκεί ήταν κιόλας με το όλο το story που άκουγα και διάβαζα και τα λοιπά και γιατί σταμάτησε το Dreamcast και η Sega γενικά καταστράφηκε. Ήταν ότι δεν την στηρίξαμε. Έτσι, δηλαδή με τις κόπιες, στην ουσία, ναι. Καλά, εντάξει, δεν είχε στηρίξει μόνο τη Sega σε αυτό το πράγμα. Καλά, και τη Sony δεν τη στήριξε. Ναι, η Sony. Η Sony όμως βασιζόταν στα μηχανήματα. Μηχανήματα που λέγε, κατάλαβες. Εταιρείες πρέπει να κλείσαν πολλές και από τη Sony. Έτσι. Γενικότερα, όσες εταιρείες έχουν first party για να βγάζουν τίτλους και τέτοια, ποτέ δεν τους βολεύει αυτό το πράγμα με τα πειρατικά. Και εκεί ξεκίνησα και λέω στο Xbox που ήταν αμέσως η επόμενη κονσόλα μου, ας πούμε, που πήρα και το Same News στο Xbox. Θα αρχίσω τα γνήσια, μόνο γνήσια. Να στηρίζω τη δουλειά του καθενός, έτσι, γιατί πρέπει η δουλειά να πληρώνεται. Και μετά έχει και αντίκτυπο και μετά... της συλλογής που την είδαμε στο επεισόδιο. Ναι. Έτσι, και μετά έφαγα μια ξενέρα γιατί η Sega έφτασε σε κατάσταση να κλείσει, ας πούμε. Εντάξει, έτσι. Ναι, και περίμενα σε new. Ποτέ. 18 χρόνια, αλλά βγήκε τώρα. Ήτανε το 2006. Ναι. Ανακοινώσανε που το θυμάμαι το είχα πετύχει, το online. Ναι, ναι. Και το οποίο ήταν για PC. Για PC. Το οποίο δεν έγινε ποτέ. Έτσι, ναι. Άμα μπορέσει να βάλει και ένα βιντεάκι έτσι, να πεταχτεί λίγο, να δει ο κόσμος που το πήγαινε σαν συνέχεια, αλλά και σαν παράλληλο. Δηλαδή το είχε κάνει λίγο χαζό. Είχε... Όμως δεν έπαιρνε στο χαρακτήρα του Ράιου. Αυτό. Έπαιρνε, ναι. Έφτιαχνε custom χαρακτήρα για ένα open world online. Ναι, ναι. Και εκεί ήταν άλλη ξενέρα που. Δεν με χάλασε που δεν βγήκε. Θα με χάλαγε να βγει και να συνέβη. Ναι, γιατί και εκείνη την περίοδο βγήκε το Yakuza. Α. Το Yakuza στην ουσία ήταν μια απλοποιημένη μορφή του Σεμιού. Δηλαδή είχε τη μηχανική η Sega και λέει ότι ξέρεις κάτι, ας φτιάξουμε κάτι πιο απλό, κάτι πιο τέτοιο, να μας κοστίζει πολύ, αλλά να το βγάλουμε έτσι λίγο. Και στην ουσία... Και πέτυχε. Αυτό πέτυχε, ναι, δηλαδή. Το απλοποιημένο το κακό, δηλαδή, εγώ το είχα νοικιάσει να φανταστεί στο PlayStation 2 το Yakuza γιατί λέγανε σε μειού και τέτοια η συνέχεια κτλ. Τη συνέχεια, ότι βασίζεται. Και είχα ξενερώσει, δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, το είχα δει πολύ ξεφτυλισμό. Δηλαδή, λέω, σε ναι, κάποιο πώς κατάντησες. Όταν εσύ περιμένεις κάτι εφάμιλο αυτού εδώ, είναι λογικό τώρα όταν σου δίνουν κάτι πολύ πιο απλοποιημένο μόνο με το mechanic να λες τώρα εσύ εντάξει, οκ. Καλά το πας, αλλά κάτι σου λείπει, γιατί εσύ περιμένεις πολλά περισσότερα πράγματα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, η πατέντα έπιασε, έτσι. Εντάξει. Το φτηνιάρικο, το απλοποιημένο που έχει όμως τα καλά fast food. Το fast food, ναι. Τελικά έπιασε. Και συνταγή. Έμεινε η Sega να φτιάχνει Yakuza 4, 5, 6, 7, 0 και τέτοια. Έχει βγάλει 10 παιχνίδια Yakuza. Και αυτό έμεινε. Ναι. Γιατί είναι μεγαλύτερο το κόστος του, γι' αυτό. Βέβαια. Ναι. Εδώ τώρα να πούμε και να πούμε ότι για όσοι το ξέρουν ότι το Shenmue, παιδιά, ήταν το πρώτο παιχνίδι παγκοσμίως που είχε το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και marketing και παραγωγής. Ήταν 45 έως 70 εκατομμύρια δολάρια κόστος παραγωγής. Του ταινία, ναι. Ναι, που βέβαια υπήρχε και λίγο content από το 2 σε αυτό το κόστος. Αλλά γενικά όταν κάποια παιχνίδια βγαίνανε με 1-2 εκατομμύρια δολάρια σε εκείνη τη γενιά, σκέψτε το ένα παιχνίδι με 50 μέσο όρο. Ναι. Κάτι έγινε, κάτι μέσο όρο. Ναι. Πολύ αναμενόμενος τίτλος, πολύ προμοταρισμένος, ο οποίος για κάποιο περίεργο λόγο δεν πήγε και καλά στις πωλήσεις. Ήταν η περίοδο. Το... Γιατί βγαίνανε. Πρόσεξε, είπαμε, στις πωλήσεις μπορεί να μην φαίνονταν καλά, δεν φαίνονταν πουθενά η κόπια. Το πώς το έχουν παίξει. Ναι. Ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε άτομο που είχε τρίμηση και δεν το είχε παίξει. Εννοείται. Είναι κόπια, είναι αφεντικό. Δεν γίνεται, ναι. Και εγώ μπαίνω στην τρίτη ανάμνηση και εγώ παιδιά, κάτσε ρε πιτσίνη. Τι θες. Θέλει να δει τώρα εδώ τι θα κάνουμε. Και εγώ παιδιά, γνήσιες κόπιες, 3 στα 3. Έτσι. Και τρεις μας. Αυτό πιστεύω ότι ήταν το 95% του προβλήματος στην Ελλάδα τότε. Και όποιος πει όχι. Εντάξει, και εγώ είχα γνήσια PS1 και Dreamcast.
αλλά τα περισσότερα ήταν κόπιες, εντάξει. Εγώ μικρός έπαιξα, παιδιά, το 1. Συγκεκριμένα θυμάμαι το έπαιξα Χριστούγεννα του 2000, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Dreamcast. Χριστούγεννα ήρθε το 2000, ήμουνα τρίτη ηλικίου τότε και ήταν το παιχνίδι που έπαιξα, θυμάμαι, στις γιορτές, στις σχολικές γιορτές, τρίτης ηλικίου. Πολύ ωραίο παιχνίδι, το Dreamcast τότε φυσούσε, ωραία πράγματα στο VMU, στατιστικά, ωραίο story, μου άρεσε πάρα πολύ, μου είχε απορροφήσει. Η αλήθεια είναι ότι έκτοτε δεν το έχω, εγώ μια φορά το παίξα, το έχεις παίξει 3-4 είπες. Ναι, εγώ το έχω δώσει πόνο. Εγώ δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Και μετά πήρα τον επόμενο χρόνο, βρέθηκε όντως το 2001 που βγήκε ταυτόχρονα σχεδόν σε όλο τον κόσμο το 2, γνήσια κόπια και από εδώ και αυτό. Έπαιξα λίγο στην αρχή και το άφησα. Γιατί τότε το 2002, αν θυμάμαι καλά, πήρα το Xbox το πρώτο. Οπότε εκεί είχαν βγει κάτι Halo, κάτι ιστορίες και λέω, ωρε φίλε, εντάξει τώρα άσε το Sam New. Και έμεινα, παιδιά, στην αρχή του 2. Αλλά θέλω να συμπληρώσω πριν κλείσω την ανάμνησή μου ότι είχε ένα πολύ ωραίο future. Από το VMU του Dreamcast σου έκανε transfer τα saves, το θυμάσαι? Ναι. Έκανε transfer στα λεφτά και ξεκλείδωτες κινήσεις σε martial arts, στα έκανε στο 2. Από τη στιγμή που έτσι και αλλιώς ήταν η συνέχεια της ιστορίας. Ακριβώς. Αυτό ήταν φοβερό future. Είχες προπονηθεί και όλα, είχες γίνει πιο μάχημος και τα λοιπά. Και τα tokens και όλα. Τα είχε, ό,τι είχες βγάλει από το ένα, τα είχε, ήταν πολύ όμορφο. Δυστυχώς μετά δεν ασχολήθηκα με την έκδοση για το Xbox παρότι το είχα πάρει. Και εκεί ξεκίναγε newbies, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Yeah. Και επίσης και πέρσι που βγήκε το remaster αυτό εδώ, του 1 και του 2 για PS4, Xbox One και PC. Λογικά και εμείς. Ναι. Λογικά. Δεν το έχω πάρει, αυτό του Γιάννη το έφερε σήμερα να το δείξουμε. Πιστεύω ότι αν κάποιος δεν έχει Dreamcast, Xbox 1, αυτό το παιχνίδι είναι η πιο καλή επιλογή. Πρέπει να το καλύπτει. Ναι, γιατί είναι και remaster τα γραφικά, έτσι, είναι πιο υφές. Τα πολύγωνα έχουν σμουθαριστεί, δηλαδή τα curves αυτά, τα polygons, είναι cool. Αλλά παραμένει, δηλαδή, το βλέπεις το σήμερα και λες, εντάξει, το έχουν πειράξει. Στην ουσία, το Dreamcast στην τότε εποχή ήταν σε αυτή την απόδοση. Και επίσης, νομίζω ήταν και από τα πρώτα παιχνίδια που ξέχασαμε να πούμε, που όταν μίλαγε, άκουγες ήχο και καλά το voice acting μίλαγε, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που ανοιγόκλαινε το στόμα. Ναι. Αν σκεφτείτε πολλά PS2 παιχνίδια που μιλάγανε και ήταν σαν το PS1, κλειστό. Ναι. Ή μόνο διάλογοι από κάτω. Μπράβο, ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Κλασικό Nintendo, μια κραυγή και γράφει ολόκληρο τέτοιο. Και πάλι και τα πρώτα παιχνίδια που είχε και fast action τα μπουτόνους. Δηλαδή που κάτι γίνεται και περπατήσει πίσω το κουμπί. Που ακολουθήσαν όλα, God of War, Tomb Raider. Καινοτομίες, παιδιά, για άλλη μια φορά. Και άμα το σκεφτείς, το GTA βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το concept. Ναι. Πολλά παιχνίδια από εκεί και πέρα. Εννοείται ότι πολλά. Σου λέω παιχνίδι τώρα που είναι. Που γίνεται αυτά. Που είναι μάτια δηλαδή. Ναι. Γιατί το GTA αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε. Το θυμάσαι που ήταν από πάνω. Ναι. Δηλαδή μετά το πρώτο. Το PS1, ναι. Πολύ φοβερό παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι έχουν κάποια ενδιαφέροντα facts για τον δημιουργό, τον creator. Πολλοί τώρα, ας πούμε, λένε ο Kojima και ο Kojima και λυσάξανε με τον Kojima. Είναι τη μόδα τώρα. Ναι, αλλά πολλοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοιτάνε. Ξέρω εγώ πώς το λέει η παροιμία, κοιτάνε το Περοκιάνη και χάνουν το. Δεν ξέρω πώς το λέει. Τέλος πάντων. Κοιτάνε το δεύτερο. Τον Οκεανό. Ναι, μπράβο, λοιπόν, ότι ο Yu Suzuki είναι από το 83 στη Sega, έτσι. Έχει φτιάξει τα περισσότερα arcade games τότε στα coin ops στην Ιαπωνία. Από τα καλύτερα παιχνίδια που μου κυκλοφορήσει ήταν. Περιμένουμε να πούμε και τώρα, έτσι. Ναι. Τα Outrun, έτσι. Mega Afterburner. Hang-On. Στο Super Hang-On που ήταν και παιχνίδι built-in στο Master System 1. Μετά συνέχισε Virtual Fighter, Virtual Cup. Τι να, πόσα να πούμε. Είναι πολλά. Έβγαζε συνέχεια. Μέχρι το Shenmue. Ναι. Τότε μετά την καταστροφή της Sega από Σεμιού και όλα τα υπόλοιπα, ναι, έφαγε σουτ. Δεν τον διώξαν την εταιρεία, αλλά υπήρχε κάπου που είχα δει συνέντευξη που λέγει ότι ό,τι και να πρότεινα μου λέγανε όχι εσύ.
Εσύ στην άκρη. Είσαι στην εταιρεία. Ναι. Μαζί με Sonic Team ήταν ουσιαστικά η μισή Sega αυτό. Δηλαδή έβγαλε τρελά παιχνίδια. Και από τότε δεν πρέπει να ξανά βγάλε παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή. Έβγαλε τώρα το παιχνίδι. Ένα από τους βγάζει παιχνίδι με κόστος μερικά εκατομμύρια δολάρια. Ναι, μου σου λέει αυτός πάει, μπορεί να χρεοκόψει και τη Sega. Και ήταν τελειομανής πάντα αυτός. Δηλαδή ήθελε να κάνει τέλειο. Ωραίος. Και το περίεργο τώρα στην όλη φάση για το Sam New 3 να πάμε, ότι στην ουσία δεν είναι Sega. Δεν είναι Sega, αλλά πριν πούμε αυτό και πάμε και σε λίγο να δείξουμε, να πούμε πώς έγινε πραγματικότητα το παιχνίδι. Ναι, το κάναμε skip. Ναι. Για πες το Γιάννη. Όχι, εσύ να πεις. Βασικά, θα πω εγώ. Το Kickstarter το ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι. Όσοι δεν ξέρουν, να πούμε τι είναι. Να το Kickstarter. Πες, ναι. Το Kickstarter είναι μια πλατφόρμα, παιδιά, το οποίο εκεί κάποιος μπορεί να πετάξει μια ιδέα, να κάνει ένα reboot μια σειρά, ένα επιτραπέζιο, ένα toyline, ένα video game, ένα αμάξι, οτιδήποτε, να μαζευτεί κόσμο που να γουστάρει αυτήν την ιδέα και όλοι να κάνουν donates, ας πούμε, και κάποια στιγμή όταν φτάσει ένα ταβάνι ποσού, ξεκινάει η παραγωγή επειδή βρίσκονται τριγύρω άλλοι να βοηθήσουν να εξελίξουν παραπάνω, να χώσουν περισσότερα λεφτά. Συνήθως νομίζω ότι είναι το ακριβές ποσό βάζουν. Δηλαδή, άμα πάω εγώ και θέλω ένα αμάξι, ας πούμε, θα μου κοστίσει παραγωγή 100 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Άμα φτάσουμε τα 100, λέμε τώρα, 100 εκατομμύρια θα ξεκινήσω την παραγωγή. Οπότε είναι πολύ βασικό ότι ξεκίνησε το από αυτό. Ξεκίνησε έτσι, ναι. Και η φάση είναι ότι δεν είχε πει για συνεργασία με Sony, αλλά τον προμόταρε η ίδια η Sony στην ε3. Αφού πήγε καλά το Kickstarter. Όχι, ήταν στην ε3 που εμφανίστηκε ο Γιου Σουζούκι από το πουθενά, ας πούμε, Sega, στο booth της Sony. Και εκεί στο booth εκεί είπε ότι ναι, έγινε η ανακοίνωση εκεί, δεν ανακοινώσαν ότι θα κάνουν συνεργασία κτλ. Ναι. Λέει, επειδή γουστάρουμε Γιου Σουζούκι, τον αφήνουμε να σας ανακοινώσει το νέο του για το Kickstarter. Okay. Και μέσα σε πόσες, 7 ώρες. Σε 7 ώρες, 2 εκατομμύρια. Ναι, έφτασε το ποσό που ήταν. Δηλαδή μπορεί να μπείτε εσείς από το σπίτι, λέει ο καθένας, και να βάζει λεφτά. Σε 7 ώρες, 2 εκατομμύρια δολάρια. Και το οποίο το Kickstarter είναι safe. Δηλαδή εσύ βάζεις για τα λεφτά, αλλά δεν στα τραβάει. Θα στα τραβήξει μόλις φτάσει το στόχο. Όταν γίνει το επιθυμητό. Όταν φτάσουν το στόχο και όταν έχουν βάλει το deadline. Ναι. Τότε στο τραβάει. Αλλιώς δεν σου παίρνει τίποτα άμα δεν το φτάσουν κτλ. Και χώθηκε και η Sony με το που είδε το. Ναι. Εγώ πιστεύω, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν συζητημένα πριν, γιατί σίγουρα δεν στήχησε 2 εκατομμύρια το παιχνίδι, έτσι. Ότι θα είχε πει. Εννοείται, ναι. Θα είχε πει η Sony ότι ξέρει κάτι, πείσε με ότι υπάρχει κοινό μέσω του Kickstarter. Ναι. Και μετά σου καλύπτω τα υπόλοιπα έξοδα. Έτσι, εγώ πιστεύω κάπως έτσι έγινε. Και πήρε μπροστά, νομίζω, το 2015. Πήρε μπροστά, ναι. Βέβαια, έφαγε 2 καθυστερήσεις. Δηλαδή, στην αρχή νομίζω είχαν πει για 17, μετά είπανε για Αύγουστο του 18, τότε που πήρα και εγώ το PlayStation 4. Έτσι, ήταν εκείνη την περίοδο. Πήρες πάλι το Remaster. Είχες πάρει το Remaster, το 15. Ναι. Πρέπει εκείνη την περίοδο γιατί θέλουν να το συνδυάσουν. Πάρε το τέτοιο και σε 2-3 μήνες βγαίνει το άλλο. Που τελικά δεν βγήκε γιατί καθυστερούσαν και καλά στην παραγωγή, είχαν και αυτοί τα προβλήματά τους. Λογικό, έτσι. Όταν κάποια παιχνίδια σου λέει, π.χ. το Horizon, νομίζω έλεγε ότι 4 χρόνια ή το God of War, αυτό πώς θα το κάνεις σε 2. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι πιο απλοποιημένο. Είναι άλλο παιχνίδι, είναι πιο απλό. Εντάξει, ναι, σύγχρονα, τα παιχνίδια. Ναι. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει που κρατάει την παλιά αισθητική. Έχει αυτή τη ρετρίλα που είναι. Δεν θα το δεις και θα πεις είναι άνθρωπος αυτό, έτσι. Αλλά το βλέπεις και το γουστάρεις. Είναι η συνέχεια, είναι αυτό που ονειρευόμουν και τότε το 2004, ξέρω εγώ. Και εγώ λίγο που το είδα, δηλαδή στο συγκεκριμένο τρέι, είναι σαν να σε βάζει κατευθείαν. Δηλαδή είχε μείνει εκεί που είχε μείνει στο 2 και λε: πα μπαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι ότι σε φάση κάνει introduce ένα τελείω διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή από το Doom που ήταν τότε, Doom 2, Doom 64, πήγε ξαφνικά στο Doom 3 που ήταν άλλο παιχνίδι. Ναι. Συγκράτησε τη παλιά συνταγή με λίγες καλύτερες υφές και βέβαια το κακό είναι, βέβαια έχει κάποια κακά, θα τα πω μετά, αλλά
δεν ισχύει αυτό που είπες πριν που είχε κάνει στο Dreamcast, το οποίο γίνεται και στο Remaster. Ποιο? Ότι μεταφέρονται τα πράγματα από το 1 στο 2 να μεταφέρουν και στο 3. Στο 3 δεν το κάνει. Κάτσε, πώς δεν το μεταφέρει το Dreamcast, ρε φίλε, τώρα. Όχι, στο πώς έκανα το Remaster. Δηλαδή, εγώ με αυτή τη σκέψη όταν πήρα το Remaster, κάθισα και έβγαλα όλα, έβαλα λεφτά στην άκρη, όλες τις κάψουλες, δηλαδή εκεί πέρα που έχει τα παιχνιδάκια. Ναι. Έγινα καταναγκαστικός, ξέρω εγώ. Δεν τα θυμάμαι τα τσίπρα. Όλη τη συλλογή δηλαδή που έχει κάτι κάψουλες και βγάζει τα παιχνιδάκια. Κάποιο μπορεί να σου βγάλει μετά από 100, έτσι. Δηλαδή δίνεις εκεί πέρα λεφτά, ναι, κάηκα. Και λέει: έχω πλήρη συλλογή, είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος για το 3. Ναι, έρχεται το 3 και. Α, δεν με τα φέρω. Οπότε λοιπόν το όνειρό σου έγινε και σε ένα πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα όπως εσύ. Ναι, δηλαδή, και πολύ σχόλιο. Εντάξει, ήμασταν λίγο πιο casual. Ξέραμε ότι είναι ένα ιερό τέρας του gaming, το οποίο δεν τιμήθηκε. Βασικά, τιμήθηκε από συγκεκριμένο κοινό. Έτσι, γιατί μετά βγήκαν PS2 franchises, God of War, ας πούμε, και ποιο εμείνονται. Ναι, εντάξει, κάπου χάνεται μετά. Βγήκαν άλλοι εμπορικοί τίτλοι. Αυτό δεν ήταν ποτέ εμπορικό παιχνίδι, παιδιά. Ήταν όμως πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι για όλους. Αυτό. Πιστεύεις θα μπορούσε να θεωρηθεί hidden gem, δηλαδή. Είναι. Όχι hidden, είναι εμφανές gem. Super hidden, ναι. Είναι display. Όχι hidden, το ξέρω. Αν ρωτήσεις τώρα κάποιους νεαρότερες ηλικίες. Μπορεί να το ξέρουν κάτι. Δεν προλάβανε, ας πούμε, Dreamcast, να σου πω εγώ, ξεκίνησε να πηγαίνει από έξω, δεν το ξέρουν. Ναι, πολύ πιθανό. Αλλά συνδέεται και με την πτώση της Sega. Δηλαδή, όταν ακούς, η Sega τέλειωσε πότε, στο Σεμιού. Ισχύει, 2001 εκεί, ναι, στο 2. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλεις να πεις, έτσι, είναι το παιχνίδι ή εσύ. Εγώ μπορώ να πω λίγο, πείτε εσείς, αλλά μπορώ να πω εγώ που το έπαιξα. Ναι, εγώ το ξεκίνησα πριν από εσάς. Εγώ τώρα άνοιξα τη συνδετική και τώρα το έχω βάλει στο PS4 να δούμε λίγο τα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού μας θα ξεκινήσει. Ναι, ναι, εγώ το έχω παίξει και 2 μέρες, 3 ναι. Μέχρι τώρα. Σαν διάρκεια θα είναι σαν το 1 και το 2, ας πούμε. Εγώ πιστεύω πολύ περισσότερο. Δηλαδή, α, το έχει δώσει λίγο πόνο. Ξεκινάει κατευθείαν εκεί πέρα που τελειώνει το 2. Καπάκια, ωραία. Καπάκια, δηλαδή επαναλαμβάνει μια σκηνή που τέλειωσε. Έτσι. Και σε πάει ακριβώς την επόμενη μέρα. Έτσι. Ωραία, ωραία. Η ξενέρωση μου είναι μία. Βασικά έχει γραφικάρες, έτσι. Εντάξει, παρόλο που είναι. Είναι καλύτερο από το περσινό Remaster. Ναι, ναι. Άρα έχουν αναβαθμίσει τη μηχανή γραφικά. Έχουν αναβαθμίσει, δηλαδή λες είναι γενιά PlayStation 4. Καθαρά, δηλαδή βλέπεις τα περιβάλλοντα, βλέπεις το βάθος, βλέπεις εκεί πέρα το βουνό στο βάθος και που τρέχουν οι καταράκτες και τέτοια, και τα βλέπεις τέλεια. Υπάρχει λεπτομέρεια. Έτσι, έχει λεπτομέρεια. Μία μικροξενέρα είναι ότι κάνει κάποιες καθυστερήσεις στην κίνηση. Δηλαδή όπως το Final Fantasy το 15, ναι, λαγκάρι. Εντάξει, πάντα δεν φτάσουν με πάτσα αυτό. Ναι, πιθανό. Πιθανό. Είναι και το καινούργιο. Το Final Fantasy το 15 ήταν απογοήτευση full σε αυτό το θέμα. Δηλαδή στο PlayStation 4, στο Xbox δεν το κάνει. Ναι. Ενώ στο PlayStation 4. Εντάξει, έχεις και το Pro, έχεις και το δυνατό. Έχω και το Pro και το Final Fantasy το 15, εκεί πέρα που αρχίζει και προχωράει, αρχίζει και κάνει διακοπές η κίνηση. Πάρε Xbox 6, να γουστάρεις. Ναι, αλλά τι χαζομάρα έχουν κάνει, δηλαδή είναι της εταιρείας. Ναι, εντάξει, είναι προγραμματιστικό. Στο Xbox που το είδα, γιατί λέω, να δω τη διαφορά. Έχει χειρότερα γραφικά από το PlayStation. Ναι. Του έχουν μειώσει τα γραφικά, την υφή, την ανάλυση, τέτοια, και πηγαίνει καλύτερα. Προσωπικά το προτιμώ αυτό. Δηλαδή, προτιμώ. Φανώς και εγώ το προτιμούσα. Ναι, ναι, αυτό το λαγκάρισμα δεν κάνει σαν το Final Fantasy. Αλλά σε κάποιες φάσεις δηλαδή που ψάχνεις την τελειότητα θα το δεις και θα πεις γιατί σε κάποια σημεία που δεν θα έπρεπε. Α, και άρα γενικά στα παιχνίδια. Γιατί όταν βλέπεις. Ναι. Σου αρέσει βέβαια μέχρι στιγμής να φτάσεις σε ένα σημείο που είναι αρκετά. Ναι, θεωρώ ότι είναι αυτό που πρέπει. Έτσι. Το ένα αρνητικό μου είναι το λαγκάρισμα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάς πάλι newbies. Και newbies όχι σαν το 2 δηλαδή ότι δεξής. Στο πάει πολύ αρχάριος. Και αρχίζει και χτίζει πάλι από την αρχή. Εντάξει, ίσως όταν το κάνουν και πριν σε αυτό. Και για τους καινούριους, έτσι. Γιατί είναι και αυτό μια εμπειρία που πρέπει να υπάρχει. Και να μην υπάρχει αυτό το κενό σε φάση, γιατί μπορεί τον άλλο να το ξενερώνει. Ότι σε φάση, άμα είχα παίξει και το 2, ας πούμε, ότι θα μπορούσα να είχα ένα head start τώρα που να ξεκινάω. Το 3 ήταν και το kickstart, δεν ήταν σε φάση.
τα βγάλουμε το ένα μετά το άλλο, ας πούμε, που πιστεύω το ένα και το δύο και επειδή αυτό ήταν στα σκαριά, ας πούμε. Ναι. Επομένως σου λέει... Καθαρά. Mm. Γιατί κυκλοφόρησε κοντά όταν ήταν η ημερομηνία κυκλοφορήσης. Όταν ένα παιχνίδι, όταν ένα παιχνίδι έχει φτάσει σε κάποιον αριθμό, δηλαδή στο 2, στο 3, στο 4, δεν ξέρω και εγώ πού, ας πούμε, είναι δύσκολο να κερδίσει καινούριο κοινό, άμα δεν είναι ultimate παιχνιδάρα. Και επειδή, ας πούμε, αυτό δεν είχε την τόση διαφήμιση, προφανώς και είναι πολύ καλό παιχνίδι, και είχε από πίσω το δικό του κοινό. Αλλά δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, κάποιος που δεν έχει παίξει God of War, πιστεύω, θα παίξει το καινούριο το God of War. Δεν θα πει να παίξει τα παλιά στη διαδικασία. Ναι. Θα λαβες. Ίσως γι' αυτό δεν το κάνουμε κιόλας. Ωραία. Και να συμπληρώσουμε ότι και τέλος έχει ανακοινωθεί και συνέχεια. Ναι. Τέσσερα, ναι. Έτσι. Ναι. Ανακοινώθηκε η ίδια 4. Και έχει πει ότι σκέφτεται ότι μπορεί να ολοκληρώσει, γιατί πάντα έλεγε δεν μπορώ να το ολοκληρώσω σε λιγότερα από αυτό που έχω φανταστεί. Ναι. Ότι σκέφτεται ότι μπορεί να το ολοκληρώσει στα 5. Σαν το τίποτα του Game of Thrones δηλαδή είναι πράγμα, ναι. Οπότε και 4 να γίνει, θα πρέπει να περιμένουμε μετά και για 5 για να ολοκληρωθεί η ιστορία αφού... Δεν νομίζω πως μας χάλασε κιόλας. Καλά, εννοείται ότι μας χάλασε, αλλά... Σε άλλα 10 χρόνια. Άμα περιμένουμε πάλι τόσο καιρό, ναι, εκεί μας χαλάει. Εντάξει, η Sony δεν νομίζω να έχει τέτοιου είδους, μάλλον θα το σπρώξει το πράγμα. Ναι, άμα πάει και αυτό καλά, γιατί τώρα ας πούμε πωλήσεις είναι πολύ νωρίς, για να ξέρουμε τι έχει κάνει. Πότε έχει ανακοινωθεί το 4 για πότε? Όχι, ανακοίνωσε ο Suzuki ότι είναι καιρός να μιλάμε για το 4. Εφόσον κυκλοφόρησε τώρα. Ενώ πριν δεν είχε πει τίποτα. Αν το πετάξει, ας πούμε, μαζί με το PS5 τώρα. Μπορεί να βγει PS5, ναι. Για να το πάρει και λίγο πιο next-gen φάση. Βέβαια, μπορεί να μας το πάει πάλι Kickstarter και να έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε... Δεν νομίζω, αλλά όπως θα πάει αυτό εδώ τώρα. Ναι, αν πάει καλό αυτά, καλό δεν θα... Δεν γίνεται όλα συνέχεια Kickstarter, εντάξει, είπαμε. Ναι, εντάξει. Μετά παίρνει Kickstarter. Εγώ θα βάζα, αυτή τη φορά θα βάζα. Την πρώτη δεν έβαλα, δηλαδή το είχα πάρει χαμπάρι την ώρα που έγινε. Έτσι, δηλαδή μπαίνα σε κάποια site που ήταν για νέα, για βιντεοπαιχνία και τέτοια, λέω, όχ, τι γίνεται εδώ πέρα, και μπαίνω, λέω, θα βάλω στο Kickstarter. Και βλέπω και όταν μπήκα εγώ, ήταν 2 μέρες μετά και είχε ολοκληρωθεί και είχε περάσει το ποσό, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, είχα να... Έχασες τα fast registration στο παιχνίδι, in-game, το αδείξω. Εντάξει, θα μπορούσα να το κάνω, γιατί ήταν, είχε ένα μήνα, νομίζω, περιθώριο. Αλλά είπα, αφού ανακοινώθηκε ότι το φτάσαμε και θα γίνει το παιχνίδι, εντάξει, γιατί να βάλω. Να σου πω, αυτό όμως δεν έχει τώρα περιορισμένες εκδόσεις. Ενώ δηλαδή ότι. Επειδή το Kickstarter συνήθως σου λέει ότι όσοι βάλουν χρήματα, ας πούμε. Εντάξει, να μην το πούνε και όσες συλλεκτικές. Όχι, δεν σου λέει. Είχε κάποια ειδική έκδοση για τους. Για αυτούς που θα πλέον για αυτούς που είχαν βάλει τα λεφτά. Αλλά απλή έκδοση βγαίνουν. Ναι, αβέρτα. Νομίζω όλες οι εκδόσεις που ήταν από το Kickstarter ήταν με κωδικό. Δηλαδή digital download, κατάλαβες, δεν ήταν και αυτό ήταν και ένα θέμα που με ξενέρωνε εμένα, που λέγα ότι ξέρεις κάτι, να μου λέει ότι ξέρεις κάτι για το PlayStation 4, να σου στείλουμε το παιχνίδι σε συλλεκτική, σε τούμπα και λοιπά, πάρε και το κατοστάρικο και όσο θες, να πάρε τα εκεί πέρα, να σε... Όταν σου λένε γιατί δεν λες... Ναι, άστο. Οπότε είπα να το αγοράσω σίγουρα. Έχουν πει σίγουρα θα πει, οπότε εντάξει, δεν βάζω. Να το δούμε. Επόμενη θα σε πιω. Βέβαια το μετάνιωσα, πες μας γιατί. Ποιο? Ότι είχαν ένα συν το οποίο εμφανίστηκε μέσα στο παιχνίδι. Στο τρίτο. Για ημερολόγιο. Για το βιβλίο. Α, το βιβλίο! Ναι, που έπρεπε όντως να είχαμε βάλει λεφτά, ας πούμε και 10 ευρώ να τα είχαμε βάλει. Αυτό θα το δείξουμε τώρα που κλείνουμε αυτό το κομμάτι για να πάμε και λίγο να το δούμε στην τηλεόραση. Όσοι φαν του παιχνιδιού πήραν γραμμή το Kickstarter και κάνανε τα donate τους, χωρίς να το γνωρίζουν, λογικά. Η εταιρεία αυτή, η YTS, που λέγεται, του Yu Suzuki, ξέρω εγώ, τους αντέμειψε με έναν όμορφο τρόπο. In-game, σε ένα βιβλίο, σε ένα ξενοδοχείο μέσα από τον χαρακτήρα εκεί στην αρχή του παιχνιδιού. Στην Πολυνιάου. Είναι, ανοίγεται σελίδα. Και είναι όλες οι αφιερώσεις που είχαν κάνει όλοι οι fans, το donate, το έχουν γράψει. Οπότε σε ξεφυλίζεις τις σελίδες και βλέπεις όλες τις αφιερώσεις. Και υπάρχει μια ωραία έκπληξη που θα το δούμε τώρα που θα βγούμε λίγο live να δούμε το παιχνίδι. Για πάμε. Πάμε να δούμε ποια είναι η έκπληξη. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε το σημείο το οποίο έχει κάνει ο Γιάννης recording στο PS4 του. Και είναι στο ξενοδοχείο που λέγαμε αυτό το βιβλίο. Το οποίο, παιδιά, είναι μέσα οι αφιερώσεις όσων κάναμε donate στο Kickstart. Και η έκπληξη. Έλληνας, καλημέρα σε όλους από την Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουν την καλύτερη ιστορία από το παιχνιδιό που έγινε ποτέ. Απολαύστε το.
Δημήτρης Νικολές. Λοιπόν, φοβερός. Εδώ πατάω μια παύση. Καταρχήν είναι πολύ γαμάτο να το πω έτσι, που στη δεύτερη σελίδα από τόσες αφιερώσεις είναι ο Έλληνας. Είναι ο μοναδικός Έλληνας από όσο είδε ο Γιάννης στο βιβλίο. Ναι. Δηλαδή ένας Έλληνας έκανε donate για αυτό το παιχνίδι στο Kickstart. Και... ή τουλάχιστον που έγραψε ελληνικά, μπορεί να έχει βάλει κανένα ψευδόνυμο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι Δημήτρη έχεις respect από μας και άμα βλέπεις αυτή τη στιγμή το επεισόδιο, άφησε ένα σχόλιο από κάτω. Να έρθουμε να σε βρούμε από κοντά, ρε φίλε, να σε δώσουμε συγχαρητήρια. Ξέρω εγώ, να σου κάνω επεισόδιο ότι γουστάρεις. Και συνεχίζουμε έτσι λίγο να το δείτε στο περίπου. Άφησε εποχή ο τύπος. Άφησε εποχή. Και κάπου εγώ παρατήρησα και έναν πολύ διάσημο Αμερικάνο video game YouTuber, τον Adam Koralik, που είναι πολύ γνώστη στο ρετρό και είναι τώρα κάπου εδώ. Μου έκανε δει και πολύ εντύπωση που τον είδα για αυτόν. Βέβαια, μεγάλος Dreamcast fan. Έτσι, δηλαδή. Μέχρι και ένας Έλληνας του έχει στείλει χειριστήριο Dreamcast, το οποίο το έχει κάνει Bluetooth και το έχει παρουσιάσει ο Adam Koralik ότι το έστειλε ένας Έλληνας και είχε δώσει πολύ respect, αφού είχαν σκαλώσει. Νάτος παιδιά, Adam Koralik. Hey guys, δεν μας τάψει ο Γιάννης να δούμε τη γράφη, δεν τον ήξερε προφανώς ο Γιάννης. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα ποιος ήταν, εγώ όμως τον σπόταρα. Και εδώ ας πούμε βλέπουμε την συνέχεια ας πούμε και τις αφιερώσεις. Θα μπείτε στο παιχνίδι και θα τα δείτε μόνοι σας με την ησυχία σας. Να μην δείξουμε λίγο intro, ένα λεπτάκι. Α ναι ναι, πάμε να μπούμε στην αρχή. Πάμε και λίγο να δείτε ένα intro έτσι λίγο το παιχνίδι. Εδώ. Λοιπόν πάμε λίγο, new game. Εγώ το πήρα όπως είδατε, δεν έχω παίξει. Πάμε new game. Εδώ έχει και recap movie. Να δείτε τι έγινε στα περασμένα. Πάντως αξίζει να πω ότι το παιχνίδι έκανε 14 GB install και στα καπάκια το έκανε update σε version 1.0.2 με άλλα 10 GB download. Οπότε να το ξέρετε τι γίνεται με το update σε λίγο. Πώς το βλέπετε, μάγκες? Είναι δυναμίτης. Ξέρεις, παιδάκι μου, ενώ δεν αισθάνεσαι ότι είναι κάτι τελείως καινούριο, είναι πολύ enhanced. Είναι όπως το είπε και ο Γιάννης, είναι PS4 από τίτλους. Δηλαδή βλέπεις το βράχο και το νερό που έχει πάνω, έχει... και κρατάει και το καρτουνιζέ που ναι, είχε... Ναι, ο χαρακτήρας είναι καρτουνιζέ. Και παρότι και το Dreamcast είχε ξεφύγει από το πολυγωνικό πρόβλημα του Saturn και του PlayStation 1, είχε πολύ smooth χαρακτήρες από τότε, στρογγυλεμένους. Εδώ τώρα λόγω last gen μηχανήματος κτλ, οι υφές και όλα αυτά είναι πολύ πιο όμορφα όλα. Εδώ είναι Γιάννη στο ναό, έτσι, στη συνέχεια από το 2. Ναι, ακριβώς εκεί που είχε τελειώσει. Δηλαδή, εδώ μόλις. Γιατί το 2, ναι, εγώ δεν το είχα παίξει, δεν το έχω τερματίσει το 2. Ναι, είναι από το τερματισμό του 2. Είναι η ίδια σκηνή, φτιαγμένη από την αρχή. Σε remaster. Ναι. Ούτε remaster, remake. Remake, έτσι. Βέβαια, η Σενχούα. Πώς λέγεται. Σενουά. Ναι. Δεν ξέρω γιατί την αλλάξανε τόσο πολύ. Ναι, και τα ρούχα της, ας πούμε, ήταν πορτοκαλί, τα έκανα κίτρινα. Και διαφορετικό και το design. Και τα μαλλιά της, άλλο χρώμα. Ναι, είναι άλλος άνθρωπος τελείως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Ίσως μάθουμε μια μέρα. Εν τω μεταξύ οι φωνές τους είναι οι ίδιες. Αλήθεια. Ναι, οι ίδιοι ηθοποιοί. Ωραίο. Ξεχνάτε τα easter eggs. Ναι. I
I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. Έχει καλό intro. Διαρκείας. Πώς ένιωσες όταν... Εντάξει, σχεδόν δάκρυσα να σου πω, έτσι. Είναι όταν περιμένεις κάτι τόσο καιρό και ξαφνικά το βλέπεις. Και όπως που το είχες, περιμένεις. Ναι, και που περίμενες ότι δεν θα γίνει ποτέ. Δηλαδή ήταν σαν να εκπλήρω το όνειρο το Σεμιού. Ναι. Έτσι, δηλαδή είχαμε πιστεί όλοι ότι δεν θα γίνει ποτέ συνέχεια. Κάπως έτσι ένιωσα εγώ με άσχετο τώρα πράγμα με το remake του Resident Evil 2. Yeah. Γιατί ήταν πολύ αγαπημένο μου παιχνίδι το Resident Evil 2 και πέρσι, όχι πέρσι, ναι, φέτος, αρχές Γενάρη, πότε βγήκε το remake, πάθα παιδιά σοκ, νόμιζα ότι ήμουν πίσω στο 1998 κι εγώ. Ναι, ήταν πολύ δυνατό. Βέβαια, άλλαξε πάρα πολύ. Εντάξει. Θα έπρεπε να είχαν διατηρήσει τις κάμερες, αλλά ναι, ισχύει. Εμένα μου άρεσε όπως και να ήταν και το τίμησα 10 μέρες, το τσάξα το παιχνίδι σε hardcore, σε όλα, το διάλυσα. Παιδιά, κρατήστε τα αυτά για ένα επεισόδιο. Για επεισόδιο, έτσι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς ξεκινάει εδώ. That's by Lou Village. Εδώ ξεκινάει η αρχή της περιπέτειας. We might find some clues about my father there. Let's go. Άντε, για πάμε. Sure. Οπότε βλέπουμε λίγο εδώ την κίνηση. Εντάξει, είναι λίγο στο μοτίβο του παλιού, η ώρα, κάτω τα μπουτόν σε εκεί αντίστοιχα. Βλέπεις μια καθυστέρηση που την κάνει. Ναι. Λαγκάρι. Αλλά δεν το κάνει πάντα. Το cinematic γενικά πέφτει βροχή σε αυτό το παιχνίδι. Υποθέτω ναι. Γιάννη ότι θα έχει πολύ cinematic. Ναι. Και στα προηγούμενα, έτσι. Ναι. Γι' αυτό είναι και που λέω δεν είναι και για όλους. Αυτό. Έτσι. Είναι ίσως να γίνεται λίγο βαρετό για όσους τουλάχιστον θέλουν πολύ δράση. Η παιδιά δεν είναι παιχνίδι δράσης. Είναι σαν μια ταινία. Αλλά έρχεται και η δράση. Έτσι. Αλλά ίσως να το έχεις παρατήσει πριν έρθει. Κατάλαβα. Οπότε, να μην συνεχίζουμε άλλο. Μην σποιλάρουμε δηλαδή άλλο. Και κλείνουμε αυτό το κομμάτι και πάμε να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Λοιπόν, και εδώ για να μην δούμε όλο το story γενικά τι γίνεται και σας σποιλάρουμε, φτάσαμε στο τέλος. Μεγάλο το επεισοδιάκι βγήκε. Πιστεύω να μάθετε κάποια πράγματα σχετικά με το Shenmue Saga και για το καινούργιο που βγήκε. Ένα παιχνίδι που πιστεύω θα το χαρούν όλοι οι παλιοί fans και οι γνώστες, αλλά ίσως το αγαπήσουν και πιο νεότεροι σε ηλικίας gamers. Και θέλουμε τα σχόλιά σας από κάτω, αν σας άρεσε γενικά αυτό το Saga, αν το τιμήσατε μικρή, αν θα το τιμήσετε τώρα. Και τα λοιπά. Μην ξεχάσετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι όσοι έχετε πρώτη φορά. Εδώ σας χαιρετάνε και οι φίλοι μου, ο Γιάννης και ο Παναγιώτης. Χαιρετούμε. Χαιρετάμε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Και χαρά.